Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Κι ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω. Γιατί ζωή της. Τι υπερβολές είναι αυτές. Δυστυχώς, όπως σας είπα, το πρόβλημα είναι ατομικό. Συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό και η εγκυμοσύνη της κόρης σας θα είναι δύσκολη. Ακόμη και μια αποβολή μπορεί να αποβεί μοιραία για εκείνη. Τι έγινε, τι σου είπε ο γιατρός, τι έχει μικρή? Μανούλα μου, έπρεπε να μου μιλήσεις από την πρώτη στιγμή, καρδούλα μου. Γιατί μου είπες ψέματα πως η Έλσα είναι έγκυος? Ήθελα να το λύσω μόνη μου. Δεν ήθελα να τσακωθούμε πάλι. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η μεταμόσχευση πρέπει να γίνει σχετικά σύντομα. Ο Χρήστος μου είπε γύρω σε 9 μήνες. Από ό,τι βλέπω εγώ θα πρέπει να γίνει πολύ πιο σύντομα. Ο χρόνος για να βρεθεί ο δότης είναι περιορισμένος. Τον τελευταίο καιρό είσαι συνέχεια παράπονα. Ήρθα να μείνω εδώ μαζί σου πιστεύοντας ότι έτσι θα βλεπόμαστε περισσότερο. Δεν είχα φανταστεί ότι θα χρειάζεται να απολογούμε συνέχεια και να σου λέω πού είμαι και τι κάνω. Νιώθω ότι κάτι θα γίνει και ότι όλα θα βγουν στο φως. Ανοησίες. Ό,τι έγινε είναι καλά κρυμμένο. Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί. Ο δικός μου γυναικολόγος είναι πολύ καλός και του έχω εμπιστοσύνη. Θέλω να πάμε να σε δει κι αυτός. Και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε μια χαρά. Όλα θα πάνε μια χαρά. Όπως πήγαν και με την Αλίκη. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα να δω την Κρίστη. Έχεις πολύ μεγάλο θράσος τελικά. Σας παρακαλώ, αφήστε με να δω. Σύμφω και φύγε. Δεν και πάω πουθενά! Κρίστη! Φύγε που σου λέω παλιόπαιδο! Μαμά, άστο! Σε παρακαλώ, Κρίστη, δεν είναι ώρα για τέτοια! Δεν απαντάει ο κύριος Ραζής. Μπορώ να το αφήσω ένα μήνυμα και να του πείτε πως είναι από την Έλσα? Ώστε εσύ είσαι η Έλσα. Με ξέρετε? Είμαι η Κάτια, η μάνατζερ και σύντροφος του Μάνου. Θα ήθελες να μου πεις το μήνυμά σου? Θα το δώσω εγώ. Πόσο χρονών είσαι, Έλσα? Τελειώνω φέτος στην τρίτη ηλικίου. Ακριβώς το target group του Μάνου. Μ' αρέσει να μιλάω με παιδιά της ηλικίας σου, να μαθαίνω τι σας αρέσει. Ο κύριος Ραζής έχει μεγάλο φαν κλαμπ εδώ στην Κύπρο. Τον ξέρουμε όλοι από το διαδίκτυο. Τώρα που θα αρχίσετε παραστάσεις, δεν θα έχετε που να μας βάλετε. Χαίρομαι. Ώστε σου μίλησε για τις εμφανίσεις του εδώ? Μου είπε ότι το σκέφτεται. Αλήθεια, πώς γνωριστήκατε? Α, τυχαία. Εγώ χάζευα στα μαχαζιά και τον είδα να περνάει. Και τρελάθηκα. Λέω, αποκλείεται, δεν είναι αυτός. Σωσίας είναι. Αλλά του μίλησα και βεβαιώθηκα. Ο Μάνος τρελαίνεται για κάτι τέτοια. Το παίζει έτσι σοβαρός και συνασταλμένος, αλλά όταν τον αναγνωρίζουν, χαίρεται σαν μικρό παιδί. Ναι, είναι πολύ προσιτός. Όχι σαν κάτι άλλο που έρχονται από την Αθήνα και το παίζουν κάπως. Είναι και η φύση της δουλειάς του τέτοια, η επαφή με τον κόσμο. Α, όχι, μην το λέτε. Αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες. Μέχρι να τους μιλήσεις. Μετά σε κοιτάνε έτσι λίγο υπεροπτικά, λίγο. Ο Μάνος όμως. Ο κύριος Ραζής, θέλω να πω. Όχι, δεν πειράζει. Καλά το είπες. Μάνος. Έτσι θέλει να τον βλέπει το κοινό του, σαν φίλο. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σε δώσει την παράσταση με τους φίλους σου. Δηλαδή, κλείσατε, είναι σίγουρο? Είμαστε σε καλό δρόμο. Αν θέλεις, δώσε μου το τηλέφωνό σου και αν όλα πάνε καλά, θα είσαι η επίσημη προσκεκλημένη μας. Δεν χρειάζεται, μην υποχρεώνεστε. Απλά να ξέρω πότε ξεκινάτε για να κλείσω. Έλα, μην το συζητάς. Ευχαριστώ πολύ, τι να πω. Είσαι η πρώτη φίλη του Μάνου στη Λευκοσία. Θα σε τιμήσουμε. Λοιπόν, να περιμένεις τηλέφωνό μου σε καμιά εβδομάδα, έτσι? Και πάλι ευχαριστώ. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, Έλσα. Θα ενημερώσω το Μάνο ότι μιλήσαμε. Να είσαι καλά.
Γεια σας. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Να σου βάλω, Δημητρία, καμημέλι. Έκανα και το αγαπημένο σου κέικ. Θα βάλω μόνη μου. Πήγαινε στα ψώνια σου εσύ. Αγάπη μου, δεν πειράζει. Πάω αργότερα. Οι πάγκοι δεν φεύγουν, εκεί θα είναι όλοι μέρα. Άσε πόσο πιο αργά, τόσο πιο φθηνά. Ρίχνουν τις τιμές για να ξεπουλήσουν. Θέλω να μείνω εδώ μαζί σου, να κάνουμε λίγη παρέα, να πούμε καμιά κουβέντα. Μαμά, δεν έχω όρεξη. Πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου, μια χαρά είμαι. Μωρό μου, δεν θέλω να σε αφήνω μόνη σου. Δεν παθαίνω τίποτα. Και μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω. Δύο απόπειρες στην ίδια γειτονιά είναι too much. Δεν εννοούσα αυτό. Τι, εσύ δεν είσαι καμιά χαζή σαν την Αλίκη. Ναι, αγάπη μου. Άντε, πήγαινε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα έρθει η Έλσα. Να μην περιμένω μέχρι να έρθει. Καλά, πάω. Σε καλό. Και άργησε όσο θες, έτσι. Μόνο φέρε πολλά φρούτα. Μην ανησυχείς πάρα πολύ. Και ακτινίδια. Σαν κι αυτά που πήρες την τελευταία φορά. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ρε μανά, σας είπα όλη την αλήθεια. Ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω. Δώστε μου, σε παρακαλώ. Να παίρνεις προφυλάξεις όμως δεν ήξερες. Καλά δεν έχεις κοκούτσι μυαλό. Κοντζαμάν άντρας. Τι να σου πω. Νόμιζα πως σε αυτή την ηλικία δεν πρέπει να σταμαθαίνουμε εμείς αυτά. Αλλά φαίνεται πως το κοριτσάκι είναι πιο έξυπνο. Ρε πατέρα, τι κάθεσαι και μου λες τώρα. Αυτό που ακούς. Μια χαρά πήγε να σε τυλίξει. Έλα, μωρέ Δημήτρη, και εσύ τώρα να τον τυλίξει. Αφού μας είπε το παιδί, ατύχημα ήταν. Λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα τρομερό, ε. Θα κάνει την επέμβαση και τέλος. Και για λεφτά μη σε νοιάζει, θα σε καλύψουμε εμείς. Τελευταία φορά. Άκουσες. Τελευταία φορά. Αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει προπολού. Και όχι να περιμένουμε να γίνει πρώτα. Και το καλό που σου θέλω, κόψε τα πολλά πολλά μαζί της. Και πες στο κοριτσάκι για να το χωνέψει. Τελειώσατε. Έγινα κατανοητός. Έλα, Δημήτρη μου, αφού μας είπε το παιδί, χώρισαν οριστικά. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου. Ελπίζω μόνο να μην μας λες ψέματα. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούσω τίποτα για αυτό το θέμα. Λίγοι εδώ. Δώσε του 500, 600 ευρώ, 1000. Όσα χρειάζεται επέμβαση. Να πάει στα κομμάτια, να ησυχάσουμε κι εμείς. Και πού σε, μην κανονίσεις τίποτα για το weekend. Θα πάμε εκδρομή. Όλοι μαζί. Οικογενειακώς. Για να αλλάξουμε παραστάσεις. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα μου κανονίσετε και τα Σαββατοκυριακά. Αρκεί. Ή Λάρνακα μαζί τώρα ή Λονδίνο μόνο σου. Τι άλεξε. Τρελάθηκα από την αγωνία μου. Φοβήθηκα μήπως έπαθες κάτι. Φοβός και λύψη όχι δεν έχει. Έλα βρε αγάπη μου, μην μιλάς έτσι για τον εαυτό σου. Σου παράγγειλα ένα καφέ για να συνέλθεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πρέπει. Δεν σου είπα. Ξέρεις ποιον είδα στη ρεσεψιόν. Την Έλσα. Δεν πιστεύω να τρέχει τίποτα αγκομενικό με το κοριτσάκι. Θα μπορούσε να είναι κόρη σου. Άντε πάλι τα ίδια. Όχι, μην μου χρεώνεις ότι ζηλεύω. Εντάξει, το παραδέχομαι. Πριν τη γνωρίσω, τρώγω μου λίγο με τα ρούχα μου, αλλά τώρα που την είδα, ησύχασα. Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση. Εσύ δεν ενθουσιάζεσαι με τους θαυμαστές σου. Δεν της είπα τίποτα ίσα-ίσα, έβαλα σάλτσες, ότι κολακεύεσαι κτλ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το κορίτσι και άνοιξες παρτίδες μαζί της. Δεν είναι τόσο εύκολο να σου εξηγήσω. Δηλαδή, πού είναι το δύσκολο. Αυτό το κορίτσι... Αυτό το κορίτσι τι. Μίλα, βρε παιδί μου. Με τον Τζιγκέλη θα στα βγάζω. Σταμάτα πια αυτά τα μυστήρια. Τι κατά τρέχει με αυτό το κορίτσι. Ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
Δηλαδή είσαι η τέλεια σύντροφος, η τέλεια μάνατζερ, η πάνω στη μέση μου χάσει την μπάλα τελείως. Πρόσεξε το αυτό. Οκ, έτυχε και έπεσε πάνω μου μια θαυμάστρια μου. Πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω. Πιάνε λες και δεν ξέρεις ότι για μένα αυτή η Έλσα είναι το κοινό μου. Η ηλικία της θέλω να πω. Για μένα είναι μια ευκαιρία να μάθω με τι διασκεδάζουν, τι τους αρέσει, με τι γελάνε, τι σατήριζουν. Εγώ το μόνο που ξέρω για τους Κύπρους είναι ότι, οκ, δεν είναι τόσο χύμα όσο είμαστε εμείς. Να μείνω ήσυχη δηλαδή. Μα τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πάμε με ένα μικρό κοριτσάκι. Εντάξει, βρε αγάπη μου. Σου ζητάω συγγνώμη, καμιά φορά παραφέρομαι. Γίνομαι λίγο υπερβολική, αλλά δεν φταίω εγώ. Μου έχεις δώσει εσύ αφορμές. Τι θα γίνει με αυτόν τον καφέ, θα το φέρουνε? Μήπως θέλεις να πάμε έξω να το πιούμε μαζί? Όχι, άστο, καλύτερα να περπατήσω λίγο μόνος μας και μου έρθει καμιά ιδέα για το... για τα κείμενα της παράστασης. Ωραία. Σαν καλή μάνατζερ, αφήνω τον καλλιτέχνη να εμπνευστεί. Μαρινάκι! Έχει έρθει ένας καλός θείας σου από Αθήνα. Τι λες, πάνε θέατρο το βράδυ? Θα κάνουμε κάτι μαζί. Δεν είναι κακή ιδέα. Έχω καιρό να δω παράσταση. Ναι. Κυριακό. Η Άσπα είμαι. Η φίλη της Άντρης. Σε παίρνω τηλέφωνο γιατί η μαμά σου δεν είναι καλά. Ξέρεις, εκεί που καθόμασταν, ένιωσε να χάνεται ο κόσμος γύρω της. Δεν ξέρω τι να κάνω. Περιμένω τον γιατρό να τη δει. Τι λες, κυρία Άσπα? Έρχομαι αμέσως. Δεν μου λες, είναι σοβαρά? Τι να σου πω, αγόρι μου, δεν ξέρω. Εκεί που καθόμασταν, ένιωσε να ζαλίζεται. Ξέρεις τώρα, μεγάλες γυναίκες είμαστε. Στην ηλικία μας όλα μπορούν να συμβούν. Όμως σε παίρνω κρυφά. Μην της πεις ότι σε πήρα. Πες κάτι άλλο. Χρυσή με έκανε να μη σε αναστατώσω. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Σε παρακαλώ. Είναι άσπρη σαν το πανί. Μείνε μαζί της, σε παρακαλώ. Θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Εδώ θα είμαι. Θα σε περιμένω. Έλα όμως γρήγορα. Ευχαριστώ. Τι συμβαίνει? Μαρίνα, η μάνα μου δεν είναι καλά. Η γειτόνισσα κάλεσε τον γιατρό. Πρέπει να πάω. Καλέ. Εσύ έχεις ταλέντο. Βρίσκεις? Μόνο. Ακόμα λίγο να πιστέψω κι εγώ ότι είμαι άρρωστη. Τύφλα να έχουνε τα Όσκαρ. Όχι, που θα τις περάσει αυτήνης. Δεν με ξέρει καλά. Τι σε έχει πιάσει τελευταία? Δεν ξέρω. Τι να πω. Νομίζω ότι είχα γλιτώσει από τους εφιάλτες, αλλά το χθεσινό με ταρακούνησε για τα καλά. Έλα, ηρέμησε. Άγχος είναι. Τον τελευταίο καιρό έχουμε τρελαθεί και οι δυο μας με τα καμώματα της Δάφνης. Και κυρίως με την επιμονή της να βρει τη μητέρα της. Λογικό είναι να σου ξυπνήσουν οι φόβοι. Αλλά δεν θα πρέπει να ζήσουμε όλη μας τη ζωή έτσι. Προσπάθησε να ξεχάσεις. Πέτρο, μ' αγαπάς? Τι ερώτηση είναι αυτή? Είναι δυνατόν να με ρωτάς ύστερα από τόσα χρόνια? Δεν ξέρεις τα αισθήματά μου. Εύα, τι έχεις πάθει? Πίστευα ότι έχουμε αφήσει πίσω μας το παρελθόν. Δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος? Θέλω να πω, το παρελθόν που λες, το έχουμε αφήσει όντως πίσω μας? Το έχουμε ξεπεράσει? Φυσικά και είμαι σίγουρος. Πέρασαν τόσα χρόνια. Εύα, τι σκέφτεσαι? Τι σου έχει καρφωθεί στο μυαλό? Θα σε ρωτήσω κάτι που δεν σε ρώτησα ποτέ.
Μ' αγάπησες ποτέ σου όσο εκείνη. Δεν σε καταλαβαίνω. Από τη μια αναρωτιέσαι μόνη σου αν έχουμε αφήσει πίσω μας το παρελθόν και από την άλλη το ξαναφέρνεις μπροστά. Εύα, ξέχασέ το. Δεν ωφελεί να το σκαλίζουμε. Το μυαλό μου είναι συνέχεια κολλημένο στον Άλκη. Τόση ώρα τον παίρνω τηλέφωνο. Ρε Κρίστη, ρε κορίτσι μου. Έχεις πιο σοβαρά προβλήματα από τον Άλκη. Ας τον Άλκη. Κοίτα να τα βρεις λίγο με τον εαυτό σου. Να ξεπεράσεις το φόβο σου. Ο Άλκης είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Επιτέλους αυτός είναι. Θες που φοβόσουμε. Έλα ρε Άλκη, πού είσαι τόσες ώρες, σε παίρνω τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Θα φύγω από το Κυριακό με τους γονείς μου. Πλάκα μου κάνεις. Όχι ρε γαμώτο. Δεν θα πας πουθενά. Συγγνώμη δηλαδή, εμένα δεν με σκέφτεσαι. Μωρό μου, άκουσε με. Σε παρακαλώ, μην πας. Σε χρειάζομαι, μείνε μαζί μου. Δεν γίνεται. Τι εννοείς δεν γίνεται. Αλκή, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Σε παρακαλώ, μην φύγεις. Το ζητάω σαν χάρη. Ρε Κρίστη. Κατάλαβε με κι εσύ μια φορά. Δεν μπορώ, σου λέω. Πρέπει να κλείσω. Οκ, κατάλαβα. Τι έγινε, ρε Κριστή? Αυτό που φοβόμουν. Φεύγει από το Κυριακό με τους γονείς του. Χαίστηκε για μένα. Εγώ νομίζω ότι τον θρύμωξα. Εδώ σου λίγο χρόνο να το χειριστεί μόνος του. Είναι και γι' αυτό δύσκολο, δεν το καταλαβαίνεις. Έλα. Για μένα δηλαδή τι είναι, ρε Σιέλισσα? Στο δικό μου σώμα συμβαίνει αυτό. Στη δική μου ψυχή. Έπρεπε να γίνει αυτό δηλαδή για να καταλάβω ότι δεν νοιάζεται για μένα. Εσύ Κρίστη, δεν το πιστεύεις τώρα αυτό. Εσύ, ο Άλκης αγαπάει. Λιώνει για σένα. Τότε γιατί δεν αντιδρά? Θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για μένα. Ειδικά σε αυτή τη φάση. Τώρα ξέρω αν θα είμαι καλός πελάτης, δεν το έχω ξανακάνει. Όλοι έτσι αισθάνονται όταν πηγαίνουν στον ψυχολόγο για πρώτη φορά. Κάτι σαν το σεξ δηλαδή. Καταρχήν χαλάρωσε. Πάρε το χρόνο σου. Ο Χρήστος μου ανέφερε κάποια πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να μου πεις εσύ τι χρειάζεσαι. Τι ακριβώς περιμένεις από μένα και από τον εαυτό σου. Δουλειάζονται να το βρεις. Κοίτα, δεν χρειάζεται να μου πεις από την αρχή αυτό που σε απασχολεί. Ας ξεκινήσουμε πιο γενικά. Από τη ζωή σου, εσένα. Πολύ, το αγαπημένο μου θέμα. Εγώ. Δεν θα μου πάρει συνέντευξη τώρα. Ναι. Μόνο που εδώ δεν θα είναι όπως τα περιοδικά. Σε μένα πρέπει να πεις ποιος αληθινά είσαι. Όχι ποιον θέλεις να βλέπουν οι άλλοι σε σένα. Okay. Αν δεις τι καταγγελίες έχουν έρθει για παραπλανητικά mail, τι αφήνεις κόσμος, πιστεύει. Πόσα του στάζουν σήμερα? Πολλά. Και όλο και ανεβαίνει. Τζόγος κανονικός. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα για μια κλήρωση. Πιστεύουν ότι θα γίνουν εκατομμυριούχοι. Άμα ήταν έτσι, όλοι πλούσιοι θα ήμασταν. Τόσο βλάκες. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ελπίζουν κάπου. Κι ας είναι και αέρας. Αυτό εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι. Κι άσε τον κόσμο να φουντάρει από τις ταράτσες. Αλήθεια, τι κάνει η κοπέλα, η Αλική? Καλύτερα πάει. Με ακολουθούν οι ψυχολόγοι του νοσοκομείου. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω και πολύ στη βοήθειά τους. Δεν συμφωνώ. Έχω μία φίλη ψυχολόγο η οποία έχει βοηθήσει ουσιαστικά πάρα πολύ κόσμο. Αλλά πρέπει να θέλεις να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Αλλιώς τι να σου κάνουν οι δικοί. Παίζουμε για την οικογένειά σου. Αδέλφια, έχεις? Όχι, μοναχοπέδι. Αλλά όχι κολοπέδι. Το λες σαν τα μοναχοπέδια να έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουν κανακέματα, τατέματα, θρόνους, αυτά. Δική μου δεν ήταν έτσι. Μ' αγαπούσαν, και... Αν και, δεν στο έδειχναν αρκετά. Κοίταξε,
ήταν λίγο συγκρατημένη, αλλά κι εγώ ήμουνα κλειστό παιδί. Υπήρχε κάποιος λόγος που ήσουν έτσι εσωστρεφής? Κοίταξε, εγώ παιδί ήμουνα λίγο στρουμπουλούλης. Όσο στο σχολείο με κοροϊδεύαν. Στο λύκειο πια είχε γίνει χαμός. Θυμάσαι κάποια τραυματική εμπειρία, κάτι που να σου έμεινε? Όχι μόνο, όταν σου λέω τώρα με κοροϊδεύαν, δηλαδή δεν μιλάμε για χοντρά πράγματα, bullying και τέτοια. Όπως κοροϊδεύανε, αλλά καν πλάκα. Εγώ ντρεπόμουν. Φίλους είχες? Όχι. Όχι. Απέφευγα τις παρέες, δεν αισθανόμουν πολύ άνετα. Και να σου πω τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον γι' αυτό έτσι στράφηκα προς το χιούμορ και το σαρκασμό. Τον αυτό σαρκασμό, μάλλον. Πότε περίπου έγινε αυτό, θυμάσαι? Γύρω στα 20. Τότε έκανα τη μεγάλη στροφή. Δηλαδή, αποφάσισα να δυνατήσω, τα κατάφερα, παράτησα και τις σπουδές μου και έγινα ηθοποιός. Συγγνώμη, είναι ανάγκη να σας μιλήσω. Παρακαλώ, κύριε. Ποιος είστε? Μελτιάδης Γρηγορίου. Γρηγορίου, δεν μου λέει κάτι το όνομα? Είχαμε ραντεβού? Όχι. Κύριε Κωνσταντίνο, είμαι συνέτερος του Καλύβη, που βρέθηκε δολοφονημένος πριν λίγες μέρες. Ναι, κάτι άκουσα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχω εγώ με αυτό. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάς. Και καταρχήν, πώς μπήκες στο γραφείο μου? Μη, η κοπέλα δεν φταίει. Είπα πως είχαμε έκτακτο ραντεβού, πως γνωριζόμασταν προσωπικά. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Ο Γιάννης μου είχε πει για σας ότι έχετε επαφές με τους ανθρώπους που μας δάνεισαν. Ήταν μεγάλο το ποσό, δεν λέω. Ήμασταν πολύ στριμωγμένοι. Αλλά και οι τόκοι υπέρογκοι. Τρελάθηκες, άνθρωπέ μου. Τι σχέση έχω εγώ με τον υπόκοσμο? Λάθος πληροφορίες σου έδωσαν. Σε παρακαλώ, σήκω και φύγε από το γραφείο μου. Σας παρακαλώ, μου έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Το μόνο που θέλω είναι να με σουραβήσετε, να με αφήσουν λίγο λάσκα. Αλλιώς θα έχω την ίδια τύχη. Όμως, σας βεβαιώνω, δεν θα τα χάσουν τα λεφτά τους. Αυτό μόνο θέλω να τους πείτε. Λίγο χρόνο χρειάζομαι. Σας παρακαλώ, έχω οικογένεια. Δεν έχω ιδέα γιατί μου μιλάς. Το καταλαβαίνεις? Βοηθήστε με. Ο Γιάννης μου είχε αναφέρει το όνομά σας. Το θυμάμαι καλά. Έχετε σχέσεις με τους δανειστές μας. Επαγγελματικές. Γι' αυτό ήρθα. Λίγο τράτο ζητάω. Λοιπόν, μη με κάνεις και χάσω την υπομονή μου. Δεν έχω ιδέα για αυτά όλα που μου λες. Λοιπόν, σήκω και φύγε από το γραφείο μου τώρα. Σας συγκεντρεύω. Είμαι απελπισμένος. Και οι απελπισμένοι μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε. Βοηθήστε με. Δεν θα πω κουβέντα σε κανέναν. Ορκίζομαι στα παιδιά μου. Λοιπόν, αρκετά. Ή φεύγεις αυτή τη στιγμή μόνος σου, ή φωνάζω την ασφάλεια και σε πετάνε έξω σηκωτό. Ποιος είναι ένας Μιλτιάδης Γρηγορίου? Ψάξ' το. Ήρθε εδώ σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό ήταν κάτι που το ήθελες από παλιά? Που ήταν χρόνια θαμμένο μέσα σου? Όχι. Δηλαδή δεν είμαι από τις περιπτώσεις που λένε όλοι ότι από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός και τέτοια. Όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν έπαιζα ρόλους ένιωθα πιο άνετα. Δηλαδή έχοντας να κάνω κάποιους ανθρώπους διαφορετικούς από μένα, μπορούσα να κρύβομαι λίγο πίσω από αυτούς. Και οι δικοί σου πώς είδαν αυτή την επιλογή σου? Δεν πρόλαβα να το συνειδητοποιήσουν. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν γύρω στα 25. Και μάλιστα τότε άλλαξε και τελείωσε η σχέση μου με τη μάνα μου. Δηλαδή ήρθαμε πιο κοντά από ποτέ. Μην σου πω ότι τότε κατάλαβα πόσο με αγαπούσε. Αλλά δυστυχώς και αυτή χάθηκε πολύ γρήγορα, οπότε...
Λυπάμαι. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό? Τι συναισθήματα σου προκάλεσε ο θάνατός της? Πόνο, θλίψη, ανασφάλεια, φόβο. Φόβο. Τι φοβάσαι? Ξέρω εγώ τι φοβάμαι. Κάτι θα φοβάμαι κι εγώ, έτσι είναι. Νομίζω ότι φοβάμαι να δεθώ συναισθηματικά με τους ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι κάπου περιμένει ένας αποχαιρετισμός και δεν μπορώ να αντέξω. Δηλαδή, δεν έχεις δεθεί ποτέ με κανέναν? Και δεν εννοώ μόνο ερωτικά. Ποτέ. Θες να μιλήσουμε λίγο για το θέμα που σε απασχολεί? Είναι ένα πρόβλημα υγείας. Σωστά. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Λυπάμαι που θα έχω το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό τώρα. Θα... ίσως μια άλλη φορά. Η απόφαση είναι δική σου. Φόβος θανάτου, βαθιά ανασφάλεια, θα μένει καλά. Λες και κουβαλάει μια ορολογιακή βόμβα που δεν ξέρεις πότε θα εκραγεί. Μάνο. Έλα, να σου πω sorry για το στήσιμο. Έμαθα να πέρασες από το ξενοδοχείο. Ναι, δεν απαντούσες και πέρασα από τη ρεσεψιόν να σου αφήσω μήνυμα. Όλα καλά? Μια χαρά. Εσύ? Εντάξει, καλά. Να σου πω, μια και δεν μας έκατσε ξανά, και πάμε για κανένα καφεδάκι. Είμαι σε μια ξαδέλφη μου τώρα. Ωραία, ποιος τη χάρη μου. Θα είμαι για καφέ με δύο όμορφα κορίτσια. Χλωμό το βλέπω, αλλά κάτσε να κανονίσω και θα σε ξαναπάρω. Οκ. Κοίτα να την πεις, ε. Έλα, γεια. Γεια. Μας κάλεσε ο Ραζής για καφέ. Για τις δύο. Τι λες? Ρε Ελισάκη, δεν έχω όρεξη. Πήγαινε εσύ. Α, όχι. Ή μαζί ή καθόλου. Έλα ρε εσύ, Κρίστη, τι προτιμάς? Να καθίσεις εδώ να κλείσεις τη μοίρα σου? Πάμε, θα περάσουμε τέλεια. Όλο αστεία λέει. Ναι. Είμαι σίγουρη. Sorry που στις πάω, αλλά δεν ψήνομαι. Έλα ρε εσύ, Κρίστη. Δεν μας καλεί κάθε μέρα ο Ραζής για καφέ. Και οι τρεις κορίτσια μεγαλώνουμε. Πρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά, ε? Εύκολο να το λες, αλλά η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις. Άντε να σας δω τώρα που βρεθήκαμε. Εγώ, κορίτσια, δεν έχω την πολυτέλεια ούτε για καφέδες ούτε για παρέες. Ειδικά μετά από αυτό που με βρήκε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας, αλλά δεν ξέρω πώς μπορείτε να με βοηθήσετε. Εντάξει τώρα, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Έλα να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να βρούμε μια λύση. Καταλαβαίνω, σου ήρθε ξαφνικού, αλλά μη σε πιάνει πανικός. Έτσι λες, ε. Για έλα λίγο στη θέση μου. Το να κλαίμε τη μοίρα μας δεν βγάζει πουθενά. Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν βοηθάει. Έλα, πες μου τώρα, τι εννοούσες ότι η Κρίστη έχει ανατομικό πρόβλημα? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λάθος θα κατάλαβες. Όχι, είμαι σίγουρη πως το είπες. Έλα, μωρέ. Μια βλακεία, είπε, αυτή η άσχετη στο νοσοκομείο. Πάω στοίχημα πως είναι από αυτές τις θεούσες και είναι κατά των εκτρώσεων και το είπε για να με φοβήσει. Πείτε μου και εμένα γιατί σας έχασα. Τι έγινε, έπαθε κάτι η Κρίστη, είπε κάτι ο γιατρός? Και καλά δεν μπορεί να γίνει η επέμβαση γιατί η Κρίστη έχει ανατομικό θέμα. Εγώ νομίζω πως κατάλαβε ότι η Κρίστη δεν θέλει να ρίξει το παιδί και συνωμότησαν. Θα την πάω στο δικό μου γιατρό. Αυτός είναι καταπληκτικός. Θα κάνουμε την επέμβαση και τέλος καλό, όλα καλά. Καλά, η επέμβαση δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι αν η Κρίστη θέλει το μωρό. Θα περάσει μεγάλο ζόρι, θα χρειαστεί πολύ συμπαράσταση. Αυτό δεν με ανησυχεί. Ξέρω πώς να το χειριστώ. Η Κρίστη είναι μικρή ακόμα, θα το ξεπεράσει. Άρα, μάλλον εσύ είσαι σε μεγαλύτερο πανικό. Πάντως, εγώ και η Μαρίνα είμαστε δίπλα σου. Και όσο για το οικονομικό, δεν θέλω να ανησυχείς.
Ό,τι είναι θα το καλύψουμε εμείς, ναι. Ναι, εννοείται. Εντάξει, στην αρχή μου ήρθε ξαφνικό. Κοιμήθηκα και τα δικά μου όταν ήμουν στην ίδια ηλικία. Τώρα όμως που το σκέφτομαι πιο καθαρά, δεν φοβάμαι τόσο. Όσο για την προσφορά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Με σώζετε, δεν ήξερα που μπορώ να βρω τόσα λεφτά. Μην νιώθεις καμία υποχρέωση. Άλλωστε είμαστε συγγενείς, τα παιδιά μας είναι εξαδέλφια. Ναι, και μεγάλωσα μαζί και αυτό μερικές φορές είναι πιο δυνατό από τη συγγένεια, ε. Σας ευχαριστώ. Η Έλσα σου είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Να τώρα, είναι στο σπίτι και κάνει παρέα στη δικιά μου. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Να προλάβω να μαγειρέψω και κάτι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Έλα. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι πως δεν είμαι τελείως μόνη. Τι λες τώρα, έχεις εμάς. Γρηγοριού! Λέγεις κόσμο και θα φάσω και πάλι σου. Ακούσεις τους λέω! Κοίτα να παίζεις τα φράγκα. Αλλιώς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γρήγορα! Τελειώνει! Για αυτό που σου είπε. Πάμε να πούμε και ένα τελευταίο τώρα. Σκάνε δύο σαλιγκάρια σε μια παραλία. Οκ, okay. Και ξαφνικά το ένα βλέπει ένα γυμνο σάλιακα. Γυρνάει και λέει στο άλλο σαλιγκάρι, πάμε να την κάνουμε. Γιατί ρε, του λέει, πέσαμε σε παραλία και γυμνιστών. Αλλά δεν παίζεσαι. Η παραστάση σου θα είναι sold out, στο λέω. Άμα τα λέω έτσι, θα ανέβει, θα πατήσει άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων. Θα ασκήσεις και με βέβαιη. Λοιπόν, θα στήσω σελίδα στο Facebook και το fan club σου. Με νέα αποσπάσματα από παραστάσεις. Σου. Άρα, να διώξω και τη μάντζερ από την Ελλάδα, αφού έχω βρει την καλύτερη μάντζερ της Κύπρου. Τι να την κάνω, έτσι δεν είναι. Να, δες πως κοιτάνε. Ω, ξέρεις τι λένε τώρα, τι κάνει αυτό το πουρό με τα δύο μπουκάκια αυτά. Σίγουρα, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, θα έρθω από εκεί. Δυστυχώς πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω από το μαγαζί να κοιτάξουμε λίγο φώτα, ήχο κτλ. Αλλά θα το επαναλάβουμε. Οκ. Okay. Με βοηθάτε, ξέρεις, από εσάς μαθαίνω και το κλίμα της Λευκωσίας, πώς είναι, πώς πρέπει να δουλέψω. Με βοηθάτε πολύ. Και στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Έφυγα. Δεν είναι τέλειος. Παρατηλώ τέλειος, δεν είναι Θεός. Φιλενάδα, πρόσεχε. Έχεις δαγκώσει τη λαμαρίνα μου φαίνεται. Σειρά σου τώρα. Τι. Τι τρέχει. Γιατί είσαι συνεφιασμένη. Και μη μου πεις ότι στενοχωριέσαι για την Άννα. Ακούω λοιπόν, πες μου. Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Πίστευα πως η ζωή αξίζει, όσο σκατά κι αν την έχεις κάνει, ότι μπορείς να την αλλάξεις. Λάθος. Καμιά φορά, ο θάνατός σου μπορεί να κάνει περισσότερο καλό από ότι η ζωή σου. Όταν είσαι ζωντανός, όσο και να φωνάζεις, δεν σε ακούει κανείς. Αν όμως φωνάξεις τη στιγμή που πεθαίνεις, σίγουρα θα σε ακούσουν. Και όσο ζούσες ήσουν ένας άχρηστος, φεύγοντας από τη ζωή μπορεί να φανείς χρήσιμος και να σώσεις άλλους. Αυτό είναι για σας. Και μια βοηθή εδώ πέρα, καλό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε.
Άντε, σου φέξε. Αν και κανονικά στέλνουν λουλούδια. Γλυκά για το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου. Σε λατρεύω, Μάριος. Ιστερόγραφο. Μην τα φας όλα μόνη σου, κέρνα και τους συναδέλφους. Μάλιστα, σου φέξε. Επιτέλους, κάποιος σκέφτεται και εμάς τους ξέμπαρκους. Άρα, Δάφνη, είσαι τόσο τυχερή. Ο Μάριος είναι ο άντρας που ονειρεύεται κάθε γυναίκα. Και με τέτοια γλυκά... θα σκότωνα για να τον έχω. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Παιδιά, να κεράσω. Τηλεφώνησε μια γειτόνισσα της άντρης και είπε πως δεν είναι καλά. Να δεις που αυτή τη φορά θα τη γλιτώσω. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φέρει εδώ. Πάω στοίχημα ότι η γειτόνισσα είναι δασκαλεμένη από τη Μέγερα. Να, αμάσιτο το φαγιό κανακάρης της. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα στον Κυριακό. Γιατί και να του το πεις, θα σ' ακούσει. Άφρε, Μαρίνα, πότε θα πάψεις να τρως κουτόχορτο. Δεν μπορώ να το ρισκάρω, δεν το καταλαβαίνεις. Αν μία στις χίλιες δεν είναι καλά και πάθει κάτι, άμα συνειδητοποιήσουν οι γειτόνισσες πως έπαθε κάτι, εγώ δεν θα το αντέξω. Έλα, μωρέ, κακός και λείψοφο δεν έχει. Αυτή είναι κατσαρίδα. Όλους θα μας θάψει. Και πρώτη εσένα και μετά θα ζήσει τη ζωούλα της μια χαρά. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορώ να το ρισκάρω. Δεν θέλω να το έχω βάρος. Τελικά έχεις τον τρόπο σου, δεν λέω. Σ' αρέσει να βρίσκεις κάτι για να νιώθεις ενοχές. Και έτσι να είναι. Φέρτε τη στη Λευκοσία, νοικιάστε τη σε ένα διαμέρισμα και ο Κυριάκος θα έχει την έννοια της. Τι λες καλέ, να τη ξεσηκώσω από το σπίτι της την Πάφο, από τις φίλες της και να τη βάλω σε ένα διαμέρισμα. Να σου πω κάτι. Τελικά σ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Θες να είσαι το θύμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορείς αλλιώς. Ακούω. Είσαι σίγουρος. Εγώ τον είδα. Ο άνθρωπος είναι σε απόγνωση. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτός θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Πρόσεχε. Ένας εθελοντής ειδοποίησε ότι σε ένα φόρουμ για τις αυτοκτονίες έχει μπει κάποιος. Φαίνεται αποφασισμένος. Δαφνή, έχει το νου σου. Ναι, εννοείται. Κάνα πιτσιρικά ήταν πάλι. Όπα. Φαίνεται σοβαρό. Πρώτη φορά στην Κύπρο. Λέω κι εγώ τέλος πάντων να πάω σε ένα μπαράκι. Οκ, πηγαίνω, σκάω μέσα. Το μπαρτίκα κόσμο. Κάθομαι, ξέρεις, στην μπάρα. Πιω ένα ποτάκι. Γεμάτο γυναίκες μέσα, ωραίες γυναίκες. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι μία με έκανε να βάλω τις Κύπριες στην καρδιά μου, έτσι. Η τύπησα να μιλάω, με έκανε κάτι που το σημείωσε σε χαρτοπετσέτα. Λέω, αυτό κάποια στιγμή θα το βάλω σε παράσταση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήρθε σήμερα. Λοιπόν, κάθομαι στο παράκι, πίνω το ποτάκι μου. Ο μπάρμαν τώρα, ξέρεις, ένας χυψτεράκος εκεί πέρα, με σοφιστική γυαλί, μουσάκι, ατιμέλητο μαλλί και έτσι, ας πούμε. Τέλος πάντων, τον πλησιάζει την κόμενα, αρχίζει να του χαϊδεύει το μουσάκι. Του λέει, συγγνώμη, κοκτέιλς έχετε? Βέβαια, λέει ο άλλος. Οκ, τώρα αρχίζει να του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά, ξέρεις. Δηλαδή, έχετε και βοτκίτσες? Έχουμε και βοτκίτσες, λέει αυτός. Ωραία, τώρα αυτή η πιο διαχειτική, το χαϊδεύει ακόμα περισσότερο, αυτός αρχίζει και ανάβει, ξέρεις. Του λέει, και καμικάζει? Εννοείται, λέει ο άλλος. Οπότε γυρίζει η άλλη, το κοιτάει όλο νόημα και του λέει, βλέπω όλα τα έχετε. Κολόχαρτο στις τουαλέτες, γιατί δεν έχετε? Τελείωσε, λατρεύω Κύπριες γυναίκες, είστε θεές. Εντάξει, καλό ήταν, α? Εγώ είμαι οκ. Okay. Okay. Μείνε λίγο να σε βρω. Τέλεια, το έχουμε. Ήσουν ατέλειος. Να πηγαίνεις πιο συχνά βόλτες. Αν είναι να έχεις τέτοια έπνευση. Καλά, ε. Αυτό θα πει διαφήμιση. Και μάλιστα χωρίς να δώσεις μία. Τα sites έχουν πάρει φωτιά. Όλοι λένε ότι ο Μάνος βρίσκεται στην Κύπρο για παράσταση. Λοιπόν, ακούστε. Ο αγαπημένος κομίτια της νεολαίας, Μάνος Ραζής, βρίσκεται στην Κύπρο για να κατακτήσει και το δικό μας κοινό. Καλό. Δες πόσα likes έχει. Για να δω.
πω μετά. Πιο γαλήνια στιγμή είναι όταν έχεις πάρει πια τη μεγάλη απόφαση. Τότε σε καταλείπει ο φόβος και δεν υπάρχει τίποτα αρρώτερο από το να μην φοβάσαι πια. Δεν νομίζω την επιτσιρίκη ούτε ότι κάνει πλάκα. Κάτσε να δούμε που το πάει. Ναι. Μπορώ τουλάχιστον να σου τηλεφωνώ που και πού. Ίσα-ίσα να ακούω τη φωνή σου. Δεν στόχα το δραματικό. Ναι, είπα να τα αλλάξω γιατί το ανάλαφρο δεν σε συγκίνησε. Πώς είσαι? Καλά, αλλά έχω λίγο δουλειά τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ, δύο λεπτάκια μόνο. Αν είναι για δύο λεπτά, πες μου. Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Αυτό που έκανα ήταν άστοχο, παρορμητικό. Αντί να μας φέρει κοντά, δημιουργείς απόσταση, το ξέρω. Αντρέα, ειλικρινά δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τα πούμε κάποια άλλη. Άρα μπορούμε να τα λέμε. Ναι. Όχι, ίσως. Ναι, θα το ήθελα. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Αυτό ήθελα. Πώς πήγαν οι ομιλίες στα σχολεία? Τέλεια. Δηλαδή μόνο μία έγινε, αλλά θα γίνουν και οι υπόλοιπες. Θα τα πας περίφημα, είμαι σίγουρος. Έχεις τον τρόπο σου να πείθεις τους πάντες. Πόσο μάλλον τα νέα παιδιά. Πώς πέρασες? Ελπίζω να μην κουράστηκες εκεί που πήγατε. Έλεος ρε μάνα, λες κι είμαι άρρωστη. Φύλαξε την έγνοια σου για μετά. Έλα, φάει λίγα φρούτα. Μίλησες με τον γιατρό? Μα πάμε τη Δευτέρα να τελειώνουμε. Δεν αντέχω να περιμένω άλλο. Εντάξει μωρό μου, μην ανησυχείς, θα το κανονίσω. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όσο το γρηγορότερο, τόσο το καλύτερο, ε. Και μην ανησυχείς. Μια απλή επέμβαση είναι. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα κοιμηθείς για λίγο και όταν ξυπνήσεις... Και εσύ που το ξέρεις. Έχεις κάνει. Πότε? Πριν από μένα ή μετά? Έχει σημασία. Έχει, λέγε. Πότε την έκανες? Πριν 3 χρόνια περίπου. Δηλαδή ήμουν 14. Και γιατί? Γιατί το έριξες? Είχαν ήδη ξεκινήσει τα προβλήματα με τον πατέρα σου. Λεφτά δεν υπήρχαν. Πώς μπορούσα να φέρω στον κόσμο ένα δεύτερο παιδί? Ίσα-ίσα που καταφέρναμε να μεγαλώσουμε εσένα, έπρεπε να το κάνω. Να το κάνεις? Δηλαδή τι? Ο μπαμπάς? Δεν ήξερε τίποτα? Όχι. Ήμουν εντελώς μόνη σε αυτό. Μαμά... Αν θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον για το θάνατό μου, ψάξτε το σκοτεινό κύκλο με τον τοκογλύφων. Βαρά στην αγερμό. Ο άνθρωπος αυτοκτονής, επιχειρούμε τώρα! Στείλτε περιπολικό στην Βενιζέλο Παριτενέ Άλφα. Τρόπολο. Έλα, βιάσου, προσπέρασε το. Κέντρο. Φτάνουμε, φτάνουμε. Thank you.
χτυπάω την πόρτα. Σε συνδέει με αυτό το κορίτσι. Έχει ταραχτεί πολύ, χρειάζεται ξεκούραση. Δαφνή, κοίτα να ηρεμήσεις, όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Αυτό που θέλω είναι να βρω ποιος φταίει. Κι ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω. Τέλειωσε, πάει. Προσπάθησε να κάνεις ό,τι μπορούσες. Δεν τα κατάφερες. Ησύχασε. Δεν μπορώ, δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν το καταλαβαίνεις. Θα μπλέξεις. Άλλες φουρτούνες θα μας βρούνε. Δεν πειράζει. Το χρωστάω σε αυτόν τον άνθρωπο που ζήτησε τη βοήθειά μου και εγώ δεν τον πρόλαβα. Αυτοί οι άνθρωποι τον έστειλαν στον τάφο και πρέπει να το πληρώσουν. Χριστή. Θέλω να μείνω μόνη μου. Φύγε! Δεν θέλω κανέναν! Φύγε! Βγες έξω! Εξαφανίσου! Φύγε! Γιατί αποφάσισες να το ψάξεις? Έχει να κάνει με το θέμα της υγείας σου, έτσι? Κάτι μου κρύβεις. Νιώθεις απέσια γιατί νομίζω ότι δεν προλάβες. Καταλαβαίνω. Εσύ ήρθες από την Αθήνα μόνο και μόνο για να με συμβουλέψεις. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα, ξέρεις. Εντάξει, δεν ήταν και κόπος. Προέκυψε και κάτι στην υπηρεσία εκεί πάνω, τα σημεία σου.